η δέσμευση που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο κυβέρνησης, αλλά και με όσους έχουμε κουβεντιάσει όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι και υπήρχε κυλημένη απόφαση το Βελβεντό να διαγοριστεί. Εγείρονται το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάποια ζητήματα που δεν αφορά μόνο το Βελβεντό, αφορούν εν συνόλο το εγχείρημα και για τους νησιωτικούς δήμους, που εκεί είναι και το μεγάλο θέμα που έχει συζητηθεί, ότι μέσα από τη λειτουργία του Καλλικράτη με μεγάλους δήμους στα νησιά υπήρξαν αρκετά προβλήματα που πρέπει να διορθούν και διορθώνονται μόνο με τη διάσπαση των δήμων. Δεν έχει αλλάξει καμία θέση και καμία στρατηγική της κυβέρνησης που φέρει και την ευθύνη της απόφασης. Τώρα, στα ζητήματα τα οποία εγείρονται, που είναι περί αντισυνταγματικότητας και νομικής φύσης να πω, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσουν. Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη θα είναι ξεκάθαρο το τοπίο και σε αυτό που πάει και δημιουργείται ως συζήτηση στις τελευταίες ημέρες. Και ευελπιστούμε να δικαιωθεί η επιλογή και της κυβέρνησης που είναι για το διαχωρισμό αυτών των Δήμων, αλλά και τα δίκαια αιτήματα, ιδιαίτερα των ανθρώπων του Βελβεντού, που όπως γνωρίζετε, εμείς δεν πήγαμε και ζητήσαμε, που είναι ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων, έτσι απλά. Τεκμηριώσαμε, καταθέσαμε επιχειρησιακό σχέδιο και έχουμε μια πιλωτική εφαρμογή, η οποία θα είναι πρωτοποριακή για όλη την Ελλάδα, και αυτό έχει γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση. Η αίσθησή σας μετά τις επικοινωνίες με τα κυβερνητικά στελέχη και τον κύριο Χαρίτση σήμερα, πριν από λίγο, είναι ότι θα γίνει ανεξάρτητο το Βελβεντό? Έχω συζητήσει και με τον κύριο Χαρίτση, έχω συζητήσει και με τον κύριο Σκουρλέτη, έχω συζητήσει και με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι οι προσπάθειες είναι αυτή η απόφαση να υλοποιηθεί.